που έχει το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι πραγματικά αγκαλιάζει όλη την κοινωνία και σε αυτούς που προσφέρει βοήθεια, αλλά και οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στους χώρους της, ότι είναι τεράστιο το έργο της για μια ομάδα πληθυσμού ιδιαίτερα ευαίσθητη, τα νέα παιδιά και τις οικογένειες και τις οικογένειες, τις μονογονεϊκές οικογένειες. Και αυτή η εκδήλωση που κάνουμε σήμερα είναι όλη μας, η δικιά μας στήριξη του τμήματός μου για το έργο, το τεράστιο έργο και το πολύ σημαντικό έργο που κάνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω και να τονίσω τη συμμετοχή της θεατρικής ομάδας του τμήματός μας που αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται σε άλλα νερά, σε μουσικά νερά, χωρίς να θέλει βεβαίως να παίξει τον ρόλο του τμήματος μουσικών σπουδών, αλλά είναι μια προσπάθεια της θεατρικής ομάδας και να ευχαριστήσω την συνάδελφο κυρία Βίκου, η οποία πραγματικά δηλαδή στηρίζει με κάθε τρόπο όλες αυτές τις πρωτοτυπίες του τμήματος και τη χειροκροτώ. Τους μουσικούς που βοηθάνε τη συγκεκριμένη εκδήλωση, που είναι η κυρία Κωνσταντάκη και ο κύριος Ανδριανού, και η απόφοιτος του τμήματός μας, η κυρία Χαλάφη. Ένα επίσης πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην πιο νέα συμμετέχουσα σε αυτή την εκδήλωση, στην τρομερή εδώ Μελίνα Γκίνη, που θα την ακούσουμε στο κάτω. Όσα και τυπικά ακούσματα κάθε ανθρώπου,
τα αναγνωρίσματα εκφράζουν τον καλύτερο τρόπο και την ανθρώπινη ανάγκη για αγάπη και ασφάλεια. Τα αναγνωρίσματα που θα ακούσουμε, η ρυθμική και την αναγνωρισμένη μελωδία τους, άλλοτε μπλέκεται με τον κυματισμό της θάλασσας, άλλοτε με τον κυματισμό της μητέρας που πάει στο χωράφι και άλλοτε με την πτερωτή του μήλου που ανέβει το σιτάρι. Σε κάθε περίπτωση, η μητέρα τραγουδάει να ανησυχάσει το μωρό και να το προστατέψει από κάθε κακό. Η δεύτερη ενότητα των τραγουδιών εικονίζεται την απώλεια. Την απώλεια του οικείου χώρου, των ανεπομένων, των ψηριζωμών, τη μοναξιά και το φόβο για το άγνωστο. Πρόκειται για γνωστά μας τραγούδια που τα παιδιά επέλεξαν να ερμηνεύσουν από τον δικό του τόπο. Ο φοιτητής Γιώργος Κιόκας έγραψε τα σύντομα αφηγηματικά μέρη, τα οποία συνέδεσε με ποιήματα και αποσπάσματα έργων ή μαρτυρίες προσφύγων και μεταναστών. Η φοιτήτρια Σοφία Κυροπούλου θα επαγγείλει το μικρό νυχτερινό, ένα ποίημα που έγραψε για τη σημερινή εκδήλωση. Θα ξεκινήσω την παρουσίαση των συντελεστών της εκδήλωσης αυτής από τη μικρή Μελίνα Κίνη, που όπως ακούσατε ήδη, είναι η κόρη της δικής μας κυρίας Χριστίνας Κυριάννη. Ευχαριστούμε και την Μελίνα και την Χριστίνα. Θα μας τραγουδήσει και θα παίξει η μουσική στο τέλος. Ήρθαν τα περιστέρια στην κούνια και ψάχναν με την ακεράσουν το μωρό. Με ένα κουλούρι, λίγο μέλι, λίγο γάλα γλυκό. Δούλευε η μηλόπετρα κι άλυθε το στάρι. Και σαν έγινε το αλεύρι, είχε το μωρό αποκοιμηθεί. Thank you.
Δεν είναι κάτι που ξεκίνησε προχθές με τα νέα των Οκτώβρη. Η ανάβαση αυτή κίνηση, που είναι η ίδια εκείνη, είναι ο σύμπαντος, το οποίο συγκρατείται τύχη, τέτοια ανάγκη, ξεκίνησε πολύ πριν την ιστορία. Δεσπρωγμένη από την αιτία που την προκάλεσε, απλώθηκε στα μύθια, στα πλάτια ως αποτέλεσμα, βαγκαίως νέα αιτία. Είναι μια τραγωδία αρχαία και πάντοτε διαχρονική. Μια εικάδα που αναγκασμένη από το ανθρώπινο χέρι της μοίρας, θα δει την πατρίδα της να καίγεται, τους γιους της να πέφτουν νεκρούς και τις κόρες της σκλάβες στα χέρια των Ελλήνων. Το κεφάλι από χάμο βαριόμοιρη σήκωσε. Το λαιμό σου αναστήλωσε. Τρία εδώ πια δεν είναι. Βάσταξε τη τύχη στο γύρισμα. Με το ρέμα της τύχης αρμένιζε. Και αρμενίζοντας, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, τη ζωή σου την πλώρη μη στείλεις ενάντια στο σχήμα. Μεγαλεία των προγόνων δεσμένα. Λοιπόν, μια σκιά, τίποτα άλλο δεν είσαστε. Μα όλα αυτά κάνουν τις έγκλες του μύθου. Ποιος όμως θα δεχόταν να αναγνωρίσει στο απελπισμένο πρόσωπο μιας σύγχρονης Σύριας τη Βασίλισσα Εκάδη και στα πεινασμένα μάτια των παιδιών της τους πρίγκιπες της Ανατολής. Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πιτές, οι βουλές του, αλλά οι σκοτεινές, οι ψυχές των ανθρώπων.
τα νύχια του μάτια. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καλή νύχτα. Κι όμως αλλάζει. Με κάθε αναχώρηση, με κάθε νέα άφηξη, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, κάτι μοναδικό έρχεται να προσθεθεί στο σώμα του κόσμου. Μια νέα όθηση στην αρχαίγονη κίνηση. Δεν είναι μονάχα τραγωδία, μονάχα χαμός και καμένη γη. Μια τέτοια οπτική θα αποτελούσε αδικία προς ό,τι καλό έγινε ποτέ. Θα ήταν προτιμότερο να μην καταστραφεί η Τρία. Μα έτσι ο Οδυσσέας δεν θα άφηνε ποτέ του την Ιθάκη για να κάνει πατρίδα του το ταξίδι και τον κόσμο. Κι αν δεν υπήρχε ο μυρικός Οδυσσέας, πώς θα υπήρχε η καβαφική Ιθάκη? Κι αν δεν υπήρχε το μεγάλο ταξίδι, πώς θα υπήρχε η νοσταλγία για ό,τι μένει πίσω, μην μπορώντας να ταιριάξει το βήμα του με τα πελώρια βήματα της ζωής που προχωρά σχεδόν τυφλή. Εκείνο το πρωτόγονο σχεδόν συνέστημα που μας απογυμνώνει από κάθε τι το περιττό και μας αφήνει τέλεια ανθρώπινους, τον έναν αντίκρι στον άλλον. Θρηνώντας μεν για μια χαμένη πατρίδα, όπως και μεταφράζεται αυτό, μα αρωματιζόμενος από κοινού ένα νέο κόσμο. Δεν ωφελεί να βλέπεις το πελώριο κύμα, αν δεν σκέφτεσαι πώς θα το δαμάσεις. Ούτε να αγγίζεις τις ανοιχτές πληγές, εάν δεν ξέρεις πώς να τις γιατρέψεις. Αν διεκδικείς μια θέση στην ευτυχία, πρέπει να είσαι έτοιμος να τη μοιραστείς. Και αν θέλεις να γράψεις ιστορία, πρέπει να βρεις τη σωστή λέξη για να αρχίσεις.
Είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Ήταν ωραίο η μέρα εκείνη του Ευαγγελισμού, πάλι με την άνοιξη. Η γοστά πράσινα φύλλα γύρω στις σκουριασμένες πέτρες. Και ασπάλαμε, δείχνοντας έτοιμα τα μεγάλα τους μελόνια και τους κίτρινους ανθούς. Απόμακρα, οι αρχαίες κολόνες, κορδές μια σάλπας που αντικούν ακόμα. Η μητέρα πηγαίνει να μαζέψει στρίδια στην άκρη του νησιού και το μωρό φυλάει το σπίτι μοναχό του, ώσπου αποκοιμιέται από τον ανούρισμα της θάλασσας. Μα το κλάμα του πλάρου έκανε την καρδιά της μάνας να σκυρτήσει. Με όσα στρίδια μάζεψε, τρέχει στο μωρίο της βιασύνη. Σεπτέμβρης ήταν το 1910 όταν πρωτοκατέβηκα στη Σμύρνη. Θυμούμαι πόσο σιάχτηκα μόλις βρέθηκα μοναχός σε μια τόσο μεγάλη πολιτεία. Άγνωστη, αλλιώτικη άνθρωποι, άγνωστα και τα σοκάκια. Κανέναν δεν ήξερα και κανένας δεν ήξερε να με καλωσορίσει. Ένιωσα σαν το ξεριζωμένο δέντρο. Στάθηκα άκρια στο κεντρό. Πόλεψα τα χέρια μου στις τσέπες και έμεινα εκεί εντυπωσιασμένος. Τα κύματα ανεβοκατεβαίνανε και καθώς έμειναν τις μαλτεζόπεντες, σκορπούσαν πιάνανε σε μια που μοσκοβόλα για θαλασσινά. Εδώ γινόταν το πάτο. Έφευγε ο πλοκημένος καρπός της ξένες χώρες και έμπαινε το χρυσά.
κρατώ ένα μικρό παιδί. Πώς να μου κοιμηθεί που το ταράζουνε τα κύματα, σας κάνε με δύναμη πάνω στο πλοίο. Κι οι λαμαρίνες του τρίζουνε από τη μανία της θάλασσας. Πώς να τον ανορίσω, που ένας λιγμός αμέταλλο έχει σφινώσει στο λαιμό μου. Και τι να του πω, για ποια νέα γη, για ποιο μέλλον να του τραγουδήσω. Τώρα που όλα είναι άγνωστα και αβέβαια. Τώρα που πρέπει να ξεχάσουμε αυτό που ήμασταν. Την πρώτη μας υπόσταση για να πάρουμε νέα μορφή, νέο χρώμα, νέο σχήμα. Μέρες ολόκληρες, μέσα σε αυτό το καρδότσουφλο, αναρωτιέμαι αν κάναμε καλά που φύγαμε. Μα δεν βρίσκω απάντηση να δώσω. Σε ποιον Θεό να ορθώσω τη φωνή. Ποιος από όλους τους θα ακούσει. Αυτός που αφήσαμε πίσω μας φεύγοντας μια νύχτα στα κλεφτά. Ή εκείνος που δεν καταλαβαίνει καν τις προσευχές μας. Κοιμήσου, άστρο του ουρανού, αφέντη της καρδιάς μου. Είναι μονάκριβε εσύ, χαρά στα όνειρά μου. Και κανείς δεν ξέρει από πότε αρχίζει να ζει.
Στις γουρές αγωνίες τους νιώθονται οι φωνές αποτιμαγαλισμένες που τρυπούνε το έδαφος πύρινα κλαδιά μιας πολιτείας υδάτων. Το σταθερό άσπρο φύσιμο. Και τότε θα έρθουν αέρδες, σώματα κύκνων που μείνανε άσπηλοι, τρυφεροί και ακίνητοι.
Νάνε, νάνε μάνα του μικρού Μπίνη, έλα, έλα γρήγορα για το μικρό σου. Κρυφά, φέρ' του γάλα και την πίτα με το γαϊδουράκι, πέρα από χώρες μακρινές. Νάνε, 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 φτιάχνω φαγητό και στην πλάτη μου σ' έχω. Ζυμώνω πίτα και στην πλάτη μου σ' έχω. Περπατώ και στην πλάτη μου σ' έχω.
Είναι μια νέα γη, μια χώρα μακρινή, όπου το σχήμα σκάει στα πιο ψηλά τυχώματα του ονείρου. Και η ναρκωμένη λογική μας παραδίνεται στη μέθη, μια ψευδέστηση που κάνει τη ζωή υποφερτή. Και θα σου τραγουδώ, ώσπου να μην έχω πια φωνή. Θα σε αναδουρίζω μέχρι το πρώτο φως να πέσει στα μάτια σου και να δικρύσω το κεχρυμπαρέκι σου βλέμμα. Θα τραγουδώ για να σε φτάσει η φωνή μου έστω σαν ψήθυρος. Έστω για να γυρίσεις και να στρέψεις το καθάριο σου πρόσωπο στον νότο. Να βρεις αν τα χελιδόνια τραγουδούν ακόμα. Κι αν θυμηθείς μια στάλα το όνομά μου, πες το. Θα το φέρει ο αγέρας. Θα το φωτίσουν τα άστρα. Το φεγγάρι θα σου δείξει το δρόμο να έρθεις κοντά μου. Μα δεν θα γυρίσεις. Έστω κι αν η θύμηση μου έρθει σαν αστραπή. Έστω κι αν τα μάτια σου με προβάλλουν σαν εικόνα. Γιατί απλά με ξεχνάς. Σιγά σιγά με σφήνεις από μέσα σου, όπως όλα τα περασμένα. Όμως εγώ, καρδιά μου, θα σου τραγουδώ μέχρι να έρθει το φως της μέρας. Θα σου μιλάω με νανουρίσματα μέχρι να έρθει η νυχτιά. Θα σε προσέχω από μακριά. Θα σε φιλώ σαν σε όνειρο. Μέχρι τα μάτια σου να αντικρίσουν τα δικά μου. Μέχρι μια μέρα να ξημερωθούμε μαζί αγκαλιά. Μέχρι ο ήλιος να δύσει, μην ξεχνάς, σε περιμένω να γυρίσεις κοντά μου. Σε περιμένω να μ' αγκαλιάσεις σαν και πρώτα. Αγάπη μου, καληνύχτα. Τα τραγούδια μου σε συντροφεύουν. Αγάπη μου, καληνύχτα. Τα όνειρά μου σε γυρεύουν. Thank you.
μια χάρια φέντρα σου ζητώ και εκείνο θέλω μόνο και με τα κύριο χαρός τη ζήση μου τελειώνω. Αυτά τα πρόσωπα και αυτά τα περιστατικά σε ακολουθούσαν σε όλες τις θάλασσες, σε όλους τους κόσμους. Ήταν μαζί σου, ήταν η δύσκολη ζωή, ήταν η χαρά. Τώρα δεν ξέρω να διαβάσω παρακάτω. Γιατί σε δέσαν με τις αλυσίδες, γιατί σε τρύπησαν με τη λόγη, γιατί σε χώρισαν μια νύχτα μέσα στο δάσος από τη γυναίκα που κοίταξε στυλώνοντας τα μάτια και δεν ήξερε καθόλου να μιλήσει. Γιατί σου στέρισαν το φως, το πέρα, το ψωμί. Αχ, η
Παλιά μου φίλε, τι γυρεύεις. Χρόνια ξενιτεμένος ήρθες, με εικόνες που έχεις αναθρέψει, κάτω από ξένους ουρανούς, μακριά από τον τόπο τον δικό σου. Γυρεύω τον παλιό μου κήπο. Τα δέντρα μου έρχονται ως τη μέση, κυλώ και μοιάζουν με πεζούλια κι όμως, σαν ήμουν ένα παιδί έπαιζα πάνω στο χορτάρι, κάτω από τους μεγάλους ίσπιους και έτρεχα πάνω σε πλαγιές, ώρα πολύ λαχανιασμένα. Παλιέ μου φίλε, ξεκουράσου. Σιγά σιγά θα συνηθίσεις. Θα ανηφορήσουμε μαζί στα γνώριμά σου μονοπάτια. Θα ξαποστάσουμε μαζί κάτω από τον θόλο των πλατάνων. Σιγά σιγά θα έρθουν κοντά σου το περιβόλι και οι πλαγιές σου. Γυρεύω το παλιό μου σπίτι με τα ψηλά τα παραθύρια σκοτεινιασμένα από τον πίσω. Γυρεύω την αρχαία κολόνα που κοίταζε ο θαλασσινός. Πώς θες να πω σε αυτή τη στάνη. Οι στέλιες μου έρχονται ως τους ώμους, τόσο μακριά και να κοιτάξω. Βλέπω γονατιστούς ανθρώπους, λες και κάνονται την προσευχή τους. Παλιέ μου φίλε, δεν μ' ακούς. Σιγά σιγά θα συνηθίσεις. Το σπίτι σου είναι αυτό που βλέπεις. Και αυτή την πόρτα θα χτυπήσουν σε λίγο οι φίλοι οι δικοί σου. Γλυκά να σε καλωσορίσουν. Και τι είναι απόμενη που φωνήσω. Σήκωσε λίγο το κεφάλι να καταλάβω τι μου λες. Όσο μιλάς, θα ανάστημά σου ένα πάει και λίγο στέλνει. Λες και βυθίζεσαι στον χώμα. Παλιέ μου φίλε, συλλογή σου. Σιγά σιγά θα συνηθίσεις. Η νοσταλγία σου έχει πλάσει μια χώρα ανύπαρκτη με νόμους. Έξω από τη γη και από τους ανθρώπους. Πια δεν ακούω την παιδιά. Βούλιαξε και ο στερνός μου φίλος. Παράξενο πως χαμηλώνουν όλα τη γύρω. Κάθε τόσο εδώ διαβαίνουν και θερίζουν. Χιλιάδες σάρματα να τρεπάνε φόρα. Μανάματε μια λόγια στο μαντί. Τα βρήκα στο σε γυαλί που προχθές. Τα αλφαβητάρι πάντω στο τριφύλι. Σου μάθαινε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στενή την πύλη. Με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυπιάσανε στην τρία που στραγγίξε σπαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγα Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τα άστρο του φωνιά. Και στα νύχτα Σταύρωσαν τον Μαραγκό, στραγγάλισαν την Κατερίνα και έσφαξαν τον τραγουδίστη.
Έκαψα τις τιμονιές, τα βιβλία και τα ποδήλατα. Και μετά ξάπλωσα στο γρασίδι της παιδικής χαράς και πήραν έναν υπνάτη. Αυτές δεν είναι οι εικόνες. Αυτοί είναι οι φύλακες των παραστάσεων. Λαθεμένο μου φαινόταν πάντα το όνομα που μας δίνουν. Μετανάστες. Θα πει κι είναι που άφησαν την πατρίδα τους. Εμείς ωστόσο δεν φύγαμε γιατί το θέλαμε. Λεύτερα να διαλέξουμε μια άλλη γη. Ούτε και σε μια άλλη χώρα μπήκαμε να μείνουμε για πάντα εκεί αν γινόταν. Εμείς φύγαμε στα κρυφά. Μας κυνήγησαν, μας προγράψανε και η χώρα που μας δέχτηκε σπίτι δεν θα είναι, μα εξορία. Έτσι απομένουμε εδώ πέρα, ασύχαστοι, όσο μπορούμε πιο κοντά στα σύνορα, προσμένοντας του γυρισμού τη μέρα, καραδοπώντας το παραμικρό σημάδι αλλαγής στην άλλη όχθη, πνίγοντας με ρωτήσεις κάθε νεοφερμένο, χωρίς τίποτα να ξεχνάμε, τίποτα να παρνιόμαστε, χωρίς να συγχωράμε τίποτα από όσα έγινε. Τίποτα. Δεν συγχωράμε. Δεν μας ξεγελάει τούτη τριγύρω σιωπή. Ακόμα εμείς είμαστε εδώ, τα ουλιαχτά που αντιλαλούν από τα στρατόπεδά τους. Εμείς οι ίδιοι μοιάζουμε των εγκλημάτων τους απόϊχος, που κατάφερε τα σύνορα να δρασκελίσει. Ο καθένας μας, περπατώντας μέσα στο πλήθος, με παπούτσια ξεσκισμένα, μαρτυράει την τροπή που τη χώρα μας βολεύει. Όμως, κανένας μας δεν θα μείνει εδώ. Η τελευταία λέξη δεν υπόθηκε ακόμα. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fourth, and the major lift, the bass. Thank you.
Κλωσά ραγισμένα ποίηματα. Όταν χειμωνιάζει, φοβάμαι μην ξεπεταχτούν πρόωρα από τα αυγό τους και ξεμητευτούν στο κρύο. Τα χέρια μου, δύο υπερμεγέθεις κλεψίδρες, ασφιχτιούν στην αποθήκη. Κρύβομαι εδώ και μήνες. Δεν έχω όνομα, ταυτότητα, τρίχωμα, ευκαιρίες, απογόνους πλαστικά. Με κυνήγησαν πολύ. Έτρεξα όσο κρατούν δύο φτέρνες πεινασμένης Λένας. Και τώρα προσπαθώ να πεθάνω ήσυχη, ανάμεσα σε σκόλπιες αράδες, ένα πιάτο τερμίτες και μερικά δάχτυλα πιάνω. Να με στέλνουν στο Σάτελα Ράμπ, να γίνομαι εγώ το Σάτελα Ράμπ. Οι όμοι μου πλωτές διόργες, πέρασμα ακροτηριασμένο. Πλατεία Βικτωρίας καθώς πέφτει το βράδυ, η καρδιά της πόλης με τα γεμάτα πεζοδρόμια. Η πρώτη επαφή γίνεται με τα μάτια, ένα φαινομενικά καλοπροαίρετο για άλλα τσιγάρα. Είναι ένα παιχνίδι. Υπάρχουν άτομα που προσφέρουν στέγη, φαγητό ή ρούχα. Αλλά φυσικά οι ανήλικοι θέλουν χρήματα. Θέλουν να βρουν χρήματα για να ταξιδέψουν παράνομα στην κεντρική Ευρώπη. Κάποιοι σε πλησιάζουν. Σου μιλούν και σου δίνουν τα χρήματά τους, έτσι που λέει. Είναι ντροπιαστικό. Υπάρχει άλλος τρόπος. Στο κημητήρι του χωριού ένας μιλάγκι μεγαλώνει.
Κάθε άνοιξη, απ' την αρχή, μες στο άνθος φουντώνει. Τα παλιά διαβατήρια δεν μπορούν να το κάνουν, αγάπη μου. Δεν μπορούν να το κάνουν. Χτυπώντας το γραφείο του εμπρός, αν δεν έχεις το διαβατήριο, τυπικά θεωρείσαι νεκρός. Όμως να που ζούμε, αγάπη μου, να που ακόμα ζούμε. Πήγα σε μια επιτροπή. Έκατσα να ξαποστάσω. Με παρακάλεσαν ευγενικά του χρόνου να ξαναπεράσω. Όμως σήμερα, πού θα πάμε, αγάπη μου, πού θα πάμε. Ήρθα σε μια συγκέντρωση. Σηκώθηκε ο μιλητής να πει, αν τους αφήσουμε να μπουν, θα να μας κλέψουν το ψωμί. Μιλούσε για σένα και για μένα, αγάπη μου. Για σένα και για μένα. Σαν άκουσα που πουλητά στα ουράνια να κατρακυλούν, ήταν ο Χίτλερ στην Ευρώπη, που έλεγε πρέπει να εξοντωθούν. Εμάς είχε στο νου του, αγάπη μου. Εμάς είχε στο νου του. Είδα μια που φορούσε μια ζακέτα κουμπωμένη. Είδα μια πόρτα ολάνοιχτη και μια γάτα να μπαίνει. Όμως δεν ήταν Γερμανοεβραίοι, αγάπη μου. Δεν ήταν Γερμανοεβραίοι. Τράβηξα στο λιμάνι. Στο μόλο στάθηκα μπροστά. Είδα τα ψάρια να τρέχουν στο νερό. Ζουν στη σκλαβιά. Μόλις 3 μέτρα μακριά μου, αγάπη μου. 3 μέτρα μακριά μου. Περπάτησε σε ένα δάσος. Είδα στα δέντρα τα πουλιά. Δεν είχαν πολιτικούς και λέγονταν χαροπά. Δεν ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, αγάπη μου. Δεν ήταν σαν και εμάς. Στον ύπνο μου ονειρεύτηκα χιλιόρουφα κτίρια. Με 1000 πόρτες και 1000 παράθυρα. Ούτε ένα δεν ήταν δικό μας, αγάπη μου. Ούτε ένα δεν ήταν δικό μας. Στάθηκα με στο χιόνι που έπεφτε σε μια ανοιχτή πεδιάδα. 10.000 στρατιώτες βάδιζαν στην αράδα. Έψαχναν για μας τους δυο, αγάπη μου. Έψαχναν για μας τους δυο. Κοιτάξτε, μπήκε στη φωτιά, είπε ένας από το πλήθος. Γυρίσαμε τα μάτια γρήγορα. Ήταν στα αλήθεια αυτός που απόστρεψε το πρόσωπο όταν του μιλήσαμε. Και τώρα καίγεται, μα δεν φωνάζει βοήθεια. Διστάζω, λέω να πάω εκεί, να τον αγγίξω με το χέρι. Είμαι από τη φύση μου φτιαγμένος να παραξενεύω. Ποιος είναι αυτός που αναλύσκεται περήφανος. Το σώμα του ανθρώπινο δεν το πονά.
Ωρα εδώ είναι σκοτεινή και δύσκολη. Φοβάμαι. Ξένη φωτιά μην την ανακατεύεις, μου είπαν. Όμως εκείνος και εγώ ήταν μονάχος, κατά μόνο του. Κι όσο απανίζονταν τόσο άστρα και το πρόσωπο, κοιμόταν ήλιος. Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις Ινδίας, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι, να υψώσω το κεφάλι στα στροφώδιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είμαστε όλοι θερμά καλημέρα. Έτσι δεν είναι.